Καλημέρα, ο κύριος Γιάννης Μελάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλφα Πειραιά, κύριε Μελά. Αλφα Πειραιά. Ο κύριος Γιαννούλης ο Χρήστος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφος. Αλφα Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και ο πατριώτης ο Μανώλης ο Συντηγάκης, βουλευτής του ΚΚΕ στο Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Συντηγάκη. Πατρίδα. Από το Ηράκλειο είναι. Από το Ηράκλειο. Ηράκλειο νιώθετε ότι είστε. Είναι πατριώτης. Ναι, τι είμαστε, βέβαια. Εκτός Κρήτης είμαστε μαζί. Εκτός Κρήτης. Άμα αλλιώς η Χανιόπορτα μας χωρίζει εκεί πέρα. Αλλιώς λέει, ο Καμπουράκης δεν λέει αυτό που λένε το ωραιότερο σημείο. Λέει το κλείνω αυτό που δείχνει προς Χανιά. Τα μέλα προς Χανιά. Δεν το λέει αυτό ο Καμπουράκης, δεν το έχει πει ποτέ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε, κύριε Μελά, καταρχήν πώς ακούτε το θέμα που προέκυψε με την αναφορά της κυρίας Τσαπανίδου ότι αν υπάρξει μετεκλογική συνεργασία ουσιαστικά ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ μπορεί να είναι και προϊόν εκβιασμού. Αρχικά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του υποσμιναγού που έχασε τη ζωή του από το τραγικό ατύχημα και να ελπίσουμε όλοι να βρεθεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Αν και οι ώρες περνούν και καταλαβαίνουμε όλη τη δυσκολία, ευχόμαστε όλοι ότι θα βρεθεί και θα είναι καλά. Είναι και μια μέρα δύσκολη σήμερα, είναι η μαύρη επέτειος των ημείων. Και όλοι, νομίζω, θυμόμαστε εκείνη την περίοδο και απευχόμαστε να συμβεί το οτιδήποτε αντίστοιχο στο μέλλον. Τώρα, προϊόν εκβιασμού δεν υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία. Αν πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό η όποια συγκυβέρνηση, οποιοδήποτε θα προκύψει μέσα από οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία είναι προϊόν εκβιασμού, νομίζω είναι ένα άλλο... Είναι ένα ακόμα, μάλλον, μία ακόμα σταγόνα στην τοξικότητα που προσπαθεί να δώσει σε όλη αυτή την περίοδο η οποία διανύουμε. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει είναι ένα ερώτημα. Δεν έχει απαντηθεί γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Αν είχε δοθεί μια τέτοια απάντηση, θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα, κρυστάλλινα τα πράγματα για να πάει παρακάτω και το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι διαδικασίες οι οποίες κινούνται μέσα από την ίδια τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν από την πρώτη στιγμή όταν προέκυψαν αυτά τα ζητήματα οδήγησε τις υποθέσεις αυτές στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κληθεί να δώσει τις απαντήσεις. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα να απαντήσουμε γιατί ο κ. Ανδρουλάκης, εφόσον η διαδικασία αυτή ήταν νόμιμη, η επισύνδεση αυτή ήταν νόμιμη, είχε ακολουθηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία και ό,τι προβλέπεται προκειμένου να γίνει. Αυτό λοιπόν είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Δεν είναι ζήτημα το οποίο αφορά την κοινωνία υπό την έννοια ότι στον προεκλογικό, γιατί ζούμε σε μια προεκλογική περίοδο τώρα. Δεν είναι πολιτικό ζήτημα, παραιτήθηκαν δύο συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Παραιτήθηκαν δύο συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Και ο ίδιος μίλησε για πολιτική αστοχία. Θα σας απαντήσω. Παραιτήθηκαν δύο συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτή δεν είναι συζήτηση προ εκ τριών μηνών. Είναι συζήτηση η οποία γίνεται παραπάνω από τρεις μήνες. Εγώ ευχαρίστω στην κλείνω γιατί έχει προχωρήσει. Και είναι μια συζήτηση η οποία. Και είναι μια ζήτηση η οποία ακριβώς επειδή γίνεται στη δικαιοσύνη. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν έχει προχωρήσει κουβέντα. Όταν η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μπορεί η μετεκλογική συνεργασία να είναι προϊόν εκβιασμού, δεν έχει προχωρήσει καθόλου η κουβέντα. Με συγχωρείτε κιόλα. Είναι ένα κόμμα. Είναι ένα κόμμα. Εγώ άκουσα την κυρία Τσαπανίδου. Είναι μια ακόμα τοξική δήλωση. Το υιοθετήσατε. Στο μήνυμα να προσθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Είναι ακόμα μια προσπάθεια. Πρόσθεσης τοξικού κλίματος στο μήλο της τοξικότητας που προσπαθεί να προσθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Είναι η αναμενόμενη απάντηση περί τοξικότητας. Την τοξικότητα, βέβαια, ξαναλέω, τη δημιουργεί αυτός που δρά, αυτός που παίρνει αποφάσεις. Ερώτημα βασικό, αναπάντητο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος, είναι κατάσκοπος, έμπορος όπλων, ναρκωτικών, σωματέμπορος, τι ακριβώς είναι? Είναι πολιτικό ζήτημα, είναι πολιτικό ζήτημα. Και είχε την ευκαιρία κοινοβουλευτικά στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλει στην αποκάλυψη. Συμφωνούμε σε αυτά, κύριε Γιαννούλη, αλλά υπάρχει ένα κομβικό ερώτημα. Όταν λέει η κυρία Τσαπανίδου ότι ενδεχομένως θα συνεργαστεί εκβιαζόμενος ο Ανδρουλάκης, σημαίνει ότι έχουν ράματα για τη γούνα του και δεν τα λένε? Όχι. Σημαίνει ότι όσο δεν μαθαίνουμε. Όχι, όμως, κατά αυτή είναι μια ερμηνεία αυθαίρετη. Σημαίνει ότι όσο δεν μαθαίνουμε την αλήθεια, ισχύει αυτό που είπε ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Προσπάθησαν να θέσουν σε ομοιρία πολιτική το Πασόκ με την παρακολούθηση. Ναι, αλλά αν, τι διαφορετικό αν λέτε ότι θα πάει εκβιαζόμενος να συνεργαστεί, κύριε σαν να λέτε ότι βρήκανε και ράματα για την γούνα. Όταν σας έχει κάποιο, όταν σας έχει όχι, δεν είπε αυτό, υποθετικά είπε. Μα υποθετικά όμως έτσι, το υιοθετήτως γραμμή. Σας παρακολουθεί ο κύριος Καμπουράκης.
και έχει αποτυπώσει πράγματα τα οποία μπορεί να σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Εάν δεν διαψευστεί ότι δεν υπάρχει κάτι ή εξηγηθεί, ναι, δεν είστε σωμηρία. Να την κάνω εγώ αλλιώς την ερώτηση. Όπως θες. Εφόσον ξέρεις και εσύ και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και όλο το πολιτικό σκηνικό ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα μάθουμε. Γιατί παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Όχι μόνο ο Ανδρουλάκης. Και οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, ναι. Ο αρχηγός στρατού. Αλλά για τον Ανδρουλάκη τώρα. Δέκα νοματέοι. Γιατί δεν θα καλέσει κανείς τον Φλόρ να κάνει κυβέρνηση. Τον Ανδρουλάκη θα καλέσουν. Λοιπόν, ωραία. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Κάθε ενέργεια, κάθε πιθανή κοινή συνεργασία του Ανδρουλάκη με οποιονδήποτε άλλο πέραν του ΣΥΡΙΖΑ είναι προβληματική de facto. Αυτό είναι θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Όχι, όχι, όχι. Εσύ πώς θα το θεωρήσεις. Θα σας πω εγώ το εξής. Δηλαδή, στιγμή... οτιδήποτε κάνει ο Ανδρουλάκης, εκτός από την άρση να σε χάσει σε σένα και να τα βρείτε, που εν πάση περιπτώσει και δεν μπορεί να πεις κάτι και προβληματίζει. Κάθε άλλο, οτιδήποτε άλλο για κάνει, είναι προϊόν εκβιασμού. Εγώ, τον κύριο Ανδρουλάκη, σαν πολίτης και σαν δημοσιογράφος και σαν πολιτικός, απαιτώ να έχει, απαιτώ, παρακαλώ να έχει μια συνέπεια στις πολιτικές τοποθετήσεις. Αρχής γενομένης από το αξίωμα ότι η δεξιά είναι απέναντι στις προοδευτικές δυνάμεις. Εάν υπάρχει προγραμματική σύγκληση, μισό λεπτάκι, γιατί σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Στάθη, δεν πρέπει να συζητάμε μόνο για το θέμα Ανδρουλάκη-ΣΥΡΙΖΑ σχέσεων. Αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί, με πήρε τηλέφωνο ένας συνάδελφος, η δόση του δανείου του από 450 ευρώ πήγε 590. Ναι. Οι συνταξιούχοι, είτε αυτοί που περιμένουν αυξήσεις, είτε αυτοί που περιμένουν αναδρομικά, είναι στα κάγκελα, γιατί οι περισσότεροι δεν πήραν ούτε ένα σέντς αύξηση. Έχετε δίκιο. Τρίτο. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ο Ανδρουλάκης θα σας αυτό, απαντήσω αμέσως. Αν επιλέξει κάτι άλλο ο Ανδρουλάκης, ελεύθερα. Θα και είναι πόλεμος με τη συνείδηση και την ιστορία του κόμματος του. Γιατί προδίδει το προοδευτικό μέτωπο, ό,τι και καλά. Μα εμείς προοδευτικό. Μα μπορεί να υπάρξει προοδευτικό μέτωπο με το Μητσοτάκη. Πού να, εγώ αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά είναι ο άνθρωπος. Πάμε και στο Μανώλη. Γιατί σε φράση εκβιασμός που χρησιμοποιήσει η κυρία Στραπανίδου, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα. Υποθετικά υποθετική. Δεν είναι υποθετική. Ο εκβιασμός είναι εκβιασμός, κύριε Γιάννη. Όταν αναφέρεται και όταν αναφέρεται. Σε ένα ζήτημα τέτοιο. Κύριε Παπά, διαστρεβλώνεται την δήλωση της κυρίας Τσιπολή. Μελάς. Είπε υποθετικά. Μελάς, κύριε Μελάς, συγγνώμη. Όταν λοιπόν η κυρία Τσαπανίδου, ποιος μπορεί να το αποκλείσει. Να είμαστε αυτό οι λέξεις που προσπαθεί να δημιουργήσει αντίμετρα σε οποιαδήποτε προσπάθεια ισορροπίας και διακυβέρνησης αυτού του τόπου. Εσείς θέλετε να συνεργαστείτε με το Πασόκ. Εμείς λέμε ότι θέλουμε εσείς την αυτοδυναμία. Εμείς λέμε θέλουμε την αυτοδυναμία και θέλουμε η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία να μπορέσει να κλείσει το ασύμμετρο. Παρακαλώ. Όμως λοιπόν, θα πρέπει να μην δημιουργούμε αντίμετρα σε οποιαδήποτε διαδικασία συγκρότησης και κυβέρνησης. Καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του συγκυβερνήτη, του Φάντομ. Γρήγορα να βρεθεί ο κυβερνήτης. Παρέλειψα, συγγνώμη και εγώ. Τώρα, επεμβαίνετε πάνω την ώρα που μιλάω, δηλαδή έλεος. Ναι, εντάξει, για συλληπιτήρια. Λοιπόν, για τον εντοπισμό του κυβερνήτη και φυσικά να ζητηθούν και τα αίτια της, τα αίτια του θανατηφόρου αυτού δυστυχήματος. Τώρα, από εκεί και μετά. Ξέρετε, δημιουργείται μέχρι τις εκλογές ένα τοξικό κλίμα, που δεν είναι καινούριο βέβαια, έρχεται από πολύ παλιά. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλιότερα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Γιατί μέσα από ένα τέτοιο τοξικό κλίμα γίνεται μια προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι βασικές στρατηγικές συγκλίσεις των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα τι να ξεχάσουμε, ότι μαζί έχουν ψηφίσει ένα τρίτο μνημόνιο, που είναι σε εφαρμογή, είναι σε εξέλιξη. Να ξεχάσουμε ότι το υπερμνημόνιο που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης έχει την σφραγίδα και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Να ξεχάσουμε ότι τα μισά νομοσχέδια μέσα στη Βουλή που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία τα έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και περίπου το 70-80% το έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνούν στην ενεργειακή μετάβαση, δηλαδή στις πράσινες business. Συμφωνούν στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Άρα λέτε ότι αυτό το προοδευτικό μέτωπο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σας αφορά. Ποιο προοδευτικό μέτωπο? Αυτό είναι τώρα το πιο σύντομο ανέκδοτο. Το πιο σύντομο ανέκδοτο, διότι αντικειμενικά, με βάση αυτά τα οποία σας λέω, αυτά που έχει ζήσει ο ελληνικός λαός, αντικειμενικά υπάρχει η βάση για συνεργασία και ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, και ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, ή η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Αν δεν το κάνουν τώρα, είναι γιατί πρέπει να κρατηθούν τα προσχήματα. Πιθανά να το κάνουν στις δεύτερες εκλογές. Έχω μια ερώτηση. Συγγνώμη να την κάνω, γιατί εσείς έχετε ξεκάθαρη θέση εξ αρχής, αλλά οφείλω να την κάνω. Περίπτωση να δώσετε ανοχή, αν δημιουργηθεί ένα μέτωπο που λέει κάνει η κυβέρνηση
Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ. Ανοχής. Και σας πούν ψήφο ανοχής. Ακούστε με να σας πω. Κυβέρνηση θα υπάρξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει. Από την πρώτη Κυριακή. Είτε από την πρώτη είτε από τη δεύτερη. Κυβέρνηση θα υπάρξει. Αυτή η κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή. Διότι έχουν δεσμευθεί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και στους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι δεδομένο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι άλλο παπαυαγγέλιο. Επιτρέψτε μου να το πω με αυτή την έκφραση. Βεβαίως έχει πρόγραμμα εξουσίας, βεβαίως έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης, αλλά με το λαό πρωταγωνιστή. Δεν μπορεί ο λαός να είναι στο περιθώριο και να καλείται κάθε 4 χρόνια απλώς να δώσει τη συγκατάθεσή του στον ένα ή στον άλλον. Προφανώς δεν πρόκειται να υπάρξει ανοχή ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση, με οποιαδήποτε σενάριο, είτε είναι δικοματική, είναι τρικοματική και κυβέρνηση φτιάχνει, και τα λοιπά. Και άμα, άμα φτιάχνει ο Γιαννούλης κυβέρνηση μαζί με τον Άρη σου πει... Αφήστε δεξιά να κυβερνήσει. Το λέμε καθαρά. Ναι. Όσο πιο ανίσχυρη είναι η επόμενη κυβέρνηση, οποιαδήποτε σενάριο, θα είναι ισχυρός ο λαός. Mm. Όσο πιο ισχυρή είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, τόσο πιο αδύναμος είναι ο λαός. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το κοκκίνισμα των εδρών μέσα στη Βουλή, το ακόμα μεγαλύτερο κοκκίνισμα των εδρών μέσα στη Βουλή, αποτελεί προϋπόθεση έτσι ώστε την επόμενη μέρα να υπάρξει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, γιατί μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να το παίξει αυτό το ρόλο. Δεν μπορεί να το παίξει ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι στην αντιπολίτευση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αντιπολίτευση. Απέδειξαν ότι έχουν κοινή στρατηγική και κοινά οράματα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Γιάννη. Το ακούω, το σέβομαι και το δέχομαι. Απλά πιστεύω ότι η πλήρης εξομοίωση της προοδευτικής αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς με την δεξιά, είναι άδικη. Εγώ σας ρωτώ όμως. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κυρία Τσαπανίδου. Η κυρία Τσαπανίδου ήταν, νομίζω, ξεκάθαρη από τα πρώτα της βήματα. Ότι δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε σοβαρά ζητήματα. Τα είπε ή δεν το είπε η κυρία Τσαπανίδου. Λοιπόν, τα είπε λοιπόν η κυρία Τσαπανίδου. Άρα λοιπόν μπορείτε να πάτε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε κοινούς στόχους, έχετε κοινά οράματα. Δεν έχει κοινούς στόχους με κοινά. Θα σας θυμίσω λοιπόν τον νόμο Βρούτση Αξιόγλου για τον βασικό μισθό. Έτσι, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση και κράτησε όλους τους αντεργατικούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και η Νέα Δημοκρατία, ήρθε και συνέχισε αυτούς τους νόμους τους αντεργατικούς. Άρα λοιπόν, τι ζητάτε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Ελπίζω στην ερώτηση να μην απαντήσετε με τόσα πολλά επιχειρήματα εκτός ερώτησης. Εάν υπάρχει μια ατζέντα που θα αφορά την εργατική τάξη, θα αφορά τους εργαζόμενους, θα βελτιώνει σημαντικά τη ζωή του, την καθημερινότητά του με τις συμβάσεις εργασίας, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την προστασία της εργασίας, με την επιθεώρηση εργασίας, πράγματα που θα έχουν άμεσο αποτύπωμα στο λαό και την εργατική τάξη που σας ψηφίζουν. Εσείς θα λέτε ότι εγώ δεν αναλαμβάνω καμία τέτοια ευθύνη? Ερώτηση, όμως για κλείσουμε. Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Πάντως εγώ βλέπω τον κύριο Γιαννούλη να προσπαθεί να φλερτάρει. Σας αναφέρω πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάει μαζί με το ΠΑΣΟΚ και μαζί με το ΚΚΕ σε μια συγκυβέρνηση. Και νομίζω το φλερ του κύριου Γιαννούλη είναι ένα νόμο ενός. Έτσι. Ο οποίος ουσιαστικά καθήλωσε τους βασικούς, το βασικό μισθό. Έρχεται ο νόμος Αξιόγλου. Στην μία συζήτηση και στην άλλη το βάζει στον διαδρομό. Λέει ότι ο βασικός μισθός θα καθορίζεται με βάση τις αντοχές οικονομίας και απόφαση του Υπουργού. Μάλιστα. Το στηρίξατε. Yeah. Έχετε ο νόμος Κατρούγκαλους για τις συντάξεις, που ισοπαίδωσε τις συντάξεις. Και τώρα ζητάτε από το ΚΚΕ. Δεν ζητάω να τίποτα, παίξει τον ρόλο της πολυπίθρας του Σιλοάμ. Όχι. Για την αντιλαϊκή αντιλαϊκή ας μας πούνε για το εργατικό κέντρο πύργου που από κοινού στο ψηφοδέλτιο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Χρυσή Αυγή. Ας μας πούνε αυτό. Εγώ βλέπω ότι οποιαδήποτε συζήτηση θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια τέτοια περίπτωση συγκυβέρνησης είναι συζήτηση δημοκρατίας. Ενώ οποιαδήποτε άλλη συζήτηση να δημιουργηθεί, οποιαδήποτε άλλου είδους συγκυβέρνηση είναι προϊόν εκβιασμού. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είπε η κυρία Τσαπανίδου. Είστε περήφανοι. Δεν είπα αυτό. Το διαστρέφετε συστηματικά. Είστε περήφανοι για τις 10 παρακολουθήσεις. Ήταν ξεκάθαρη. Οι 10 παρακολουθήσεις αφορούν την εθνική ασφάλεια. Ο αρχηγός του στρατού παρακολουθήθηκε για λόγους εθνικής ασφαλείας. Δεν είμαστε λοιπόν. Δεν έχει γίνει κάτι λοιπόν. Μα απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Το παράνομα ήταν οι μαύρες βαλίτσες. Τα παράνομα το 1900 του Χιμάρα και του Πάτση. ΣΥΡΙΖΑ Channel. Αυτά ήταν τα παράνομα. Απαντήστε μου για το 1900 του κυρίου Πάτση. Δύο υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο δικό δικαστήριο. Κύριε Μελά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι μιλάνε. Ακούστε λίγο κάτι για να κλείσουμε. Για ο κύριος Πάτσης αποπέμφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μελά, ο κύριος Παπάς αποπέμφθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Η δημόσια ζημία του 1900 αποκαταστάθηκε. Ο κύριος Χιμάρας παραιτήθηκε.
Ο κύριος Παπάς παρετήθηκε από ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελά, ΣΥΡΙΖΑ μέσα κύριε Μελά, εντάξει, κύριε, προκαλέσατε ζημιά 1.900.000. Παρετήστε τον κύριο Παπά που είναι στο ειδικό δικαστήριο και πείτε μας για τα SMS. Ο Θεοδωρικάκος που τρία χρόνια δεν έψαξε τους νονούς και τη μαφία. Και μετά θα έρθουμε να συζητήσουμε. Γιατί εμείς όταν βλέπουμε το πρόβλημα δεν το βγάζουμε από το χώρο το δικό μας. Πώς τον βγάζετε? Σας είπα, ο κύριος Πάτσης παρατήθηκε. Ο κύριος Κιμάρας παρατήθηκε. Επέστρεψαν πείτε τα μου λεφτά. Λοιπόν, πού είναι ο κύριος Παπάς? Επέστρεψαν τα λεφτά. Αυτά είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη κινείται. Α, ναι, η δικαιοσύνη. Θέλω να μου πείτε λοιπόν εσείς, αν τον κύριο Παπά λοιπόν θα τον παρατήσει από την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Θα μου απαντήσετε στο 1.900.000. Γιατί περιμένουμε να δούμε οι μαύρες. Λοιπόν, να το πιάσουμε διαφορετικά. Εσείς θεωρείτε μία μαρτυρία. Θεωρείτε μία μαρτυρία. Θεωρείτε μία μαρτυρία. Θεωρείτε μία μαρτυρία απόφαση. Πρώτο θεσμικό έγκλημα. Όχι, δεν βλέπω όμως ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πρώτο θεσμικό έγκλημα. Όχι, όχι. Καταδικάζεται με μία μαρτυρία. Δεν είχαν πάει στη Βουλή. Με τρεις μαρτυρίες που πήγαν στο FBI. Μαρτυρίες. Κύριε, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ακούγεται. Δεν ακουγόμαστε. Λοιπόν, τελείωσε. Πριν τελειώσουμε. Τελειώσαμε, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δύο δευτερόλεπτα. Ναι. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εσείς αρνείστε την πραγματικότητα, οι συντάξεις που εκδίδει ο κ. Χατζηδάκης είναι όλες λάθος. Μετά από όλα αυτά, περιμένετε. Γιατί είναι όλες λάθος. Εσείς είστε που μειώσατε τις συντάξεις 17 φορές. Και πώς, εσείς είστε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Και το καθίστε ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους.